Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Γιατί τώρα είστε εσείς υποκατηγορία ότι επιτρέψετε ή αφήσατε να εξελιχθεί έτσι η διαμαρτυρία του Σαββάτου. Κύριε Αντρέου, θα μπορούσε να γίνει κάπως διαφορετικά από πριν να το προλάβετε? Δεν είναι ότι δεν επιτρέπονται γενικά χωρίς άδεια οτιδήποτε σε μαζόξεις πέραν των δύο ατόμων, αν δεν κάνω λάθος, σε δημόσιους χώρους. Ναι, να διευκρινίσουμε, κυρία Σάβα, ότι η αστυνομία είχε έρθει σε επαφή με το φερόμενο διοργανωτή λίγες μέρες προηγουμένως και του είχαν γίνει υπορρήξεις και συστάσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή της σχετικής εκδήλωσης. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι βρίσκεται ακόμα σε ισχύ οι κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά και οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά τις ειρηνικές διαδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους. Επιτρέπονται πρέπει... τώρα, δεν χρειάζεται ειδική άδεια? Πολύ αυστηρή πλέον, διότι ούτε καν στην Δερίνια δεν επετράπει, που ήταν και ένας σοβαρός λόγος για την αμόχωστο. Τι εννοείται ότι δεν επετράπει η αστυνομία? Δεν επέτρεψε κανέναν να προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Δεν πήραν την άδεια για να κάνουν την... Κυρία Σαββά, για να προβεί σε κάποιο σημείο ειρηνική εκδήλωση απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις. Μία από τις προϋποθέσεις αυτές είναι ο διοργανωτής να επικοινωνεί με την αστυνομία ώστε να... να έχει και την ευθύνη για τη σωστή τήρηση των μέτρων για τη διαδήλωση. Επίσης, όσοι λαμβάνουν μέρος πρέπει να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου και να φέρουν προστατευτική μάσκα. Όσοι δεν τηρούν αυτά τα μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι διαπράττουν αδικήματα κατά παράβαση των σχετικών διαταγμάτων. Κανένας, τουλάχιστον από την αστυνομία, δεν απέτρεψε τέτοιες εκδηλώσεις. Κάποιοι, προφανώς σκεπτόμενοι την σοβαρότητα της κατάστασης, από μόνοι τους είχαν αναβάλει ή αναστείλει τις εκδηλώσεις τις οποίες είχαν ή αναμένονταν τουλάχιστον να προχωρήσουν. Ναι, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η αστυνομία βρισκόταν στο μέρος, όπως σε όλες αυτές τις ειρηνικές εκδηλώσεις που γίνονται. Να σας αναφέρω ότι μετά την σχετική έκδοση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών ημερομηνίας 31 Αυγούστου, η αστυνομία αστυνόμευσε 31 τέτοιες εκδηλώσεις και μόνο 6 από αυτές είχαν προβεί τα πρόσωπα τα οποία είχαν λάβει μέρος στις εκδηλώσεις σε παρανομίες. Δηλαδή, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των διαταγμάτων και η αστυνομία ενήργησε ανάλογα. Όσον αφορά την χθεσινή εκδήλωση, είχαν ληφθεί κάποιες πληροφορίες, είχαν γίνει έρευνες τις προηγούμενες μέρες, αλλά και την ίδια ημέρα είχαν εντοπιστεί σε διάφορες τοποθεσίες εκρηκτικοί μηχανισμοί, βόμβες Μολότοφ, οι οποίες έχουν παραληφθεί και έχουν σταλεί επιστημονικές εξετάσεις. Ενώ η αστυνομία βρισκόταν εκεί σε περίπτωση που πρόσωπα τα οποία θα λάμβαναν μέρος στις εκδηλώσεις αυτή θα οχλαγωγούσαν, όπως και έγινε. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, κάποια από αυτούς, πρόσωπα αυτούς, όχι όλοι, να το διευκρινίσουμε αυτό, μια μικρή μερίδα αυτών που ενδεχομένως παρήσφυσαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση, είχαν προχωρήσει σε αυτούς τους βανταλισμούς. Η αστυνομία αναγκαστικά, και να επαναλάβουμε ότι είμαστε οργανωμένοι με την έννοια ότι είχαν... υπήρξαν διαταγές επιχειρήσεων και στο μέλλον βρίσκονταν τρεις αντιοχλαγωγικές ομάδες και τις μηχανοκίνητες μονάδες άμεσης δράσης. Είχαμε δράσει άμεσα και έγκαιρα με αποτέλεσμα να μην γίνουν περισσότερες κακόβουλες σημείες σε περιουσίες πολιτών, αλλά και να προβούν σε άλλες κακόβουλες ενέργειες. Ναι. Αυτό που όμως, έγινε. Ναι, επειδή υπάρχει ναι. πλέον. Είναι η δεύτερη τουλάχιστον φορά που είναι τόσο σοβαρά τα επεισόδια. Από την αστυνομία σκέφτεστε κάποιο σχέδιο δράσης σε περίπτωση που τέτοια φαινόμενα επαναληφθούν, να χτυπηθούν από την γένεσή τους? Είδαμε ότι ετοιμάζεται και κλιμάκιο, αν θέλετε, αλλά ανακριτική ομάδα για αυτή την ναι. εκδήλωση. Είναι κάποιοι άλλοι σχεδιασμοί που είναι καλό να γνωρίζουν, διότι ό,τι και να διαδηλώνουν... το πρόβλημα είναι ότι πόσοι χθες διέσπηραν περισσότερο τον κορονοϊό, διότι ούτε μάσκες φορούσαν αρκετοί. Και όλα αυτά αυτό ενδιαφέρει και όλους τους υπόλοιπους που είναι σπίτι και πειθαρχούν. Και εμείς γι' αυτό βρισκόμαστε και η κυρία Σάβα, για αυτούς τους λίγους που απειθαρχούν, αλλά και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας που ευτυχώς είναι στην πλειοψηφία, που αντιλαμβάνονται σε ολοκλήρωση της κατάστασης. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο μιλούμε, η αστυνομία έδρασε, όπως έχω πει, έγκαιρα. Το σημαντικό για μας είναι ότι δεν τραυματίστηκε κανένας πολίτης. Σε 40 λεπτά είχαν διαλυθεί τα πρόσωπα αυτά τα οποία οχλαγώγησαν, που να επαναλάβουμε ήταν οι λίγοι. Η αστυνομία έχει ναι, συστάσει ανακριτική ομάδα για τα πρόσωπα τα οποία είχαν λάβει στην ειδική εκδήλωση και δεν ακολούθησαν τις διαταγές ή δεν έφεραν μάσκες ή δεν κρατούσαν τις αποστάσεις. Ήδη έχει συλληφθεί ο διοργανωτής, ενώ αναμένεται σήμερα να δοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.
Έχουν ήδη τακτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα τα οποία αναμένεται σήμερα να κληθούν, πέραν των 23-24 προσώπων μαζί με τον διοργανωτή, όπου είχαν συλληφθεί χθες. Να αναφέρουμε ότι 9 από τους 24 έχουν προφυλακιστεί για περίοδο 3 ημερών για υποθέσεις οχλαγωγίας και καόβουλων ενεργειών, αλλά και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών. Η υπόθεση για μας ναι, είναι πολύ σοβαρή. Κάθε φορά αξιολογείται όταν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Επαναλαμβάνω από την αξιολόγηση, ναι, υπήρξαν κάποια θέματα τα οποία σίγουρα θα δούμε. Όμως για μας, επαναλαμβάνω, σημαντικό είναι ότι δεν τραυματίστηκε κανένας συμπολίτης μας και σε διάστημα 40 λεπτών είχαν τελειώσει όλα. Τώρα, κύριε Αντρέου, τα συζητούσαμε κατά καιρούς το τελευταίο διάστημα το θέμα των μέτρων που επιβάλλονται και καλείται η αστυνομία να ασκήσει τους ελέγχους και τα προβλήματα που προκύπτουν.